Καλημέρα σας. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι ένας τρελός κόσμος με τον Κώστα Μπετινάκη. Την Άννα Μορφούλη και επειδή αργήσαμε λίγο να ξεκινήσουμε, θα μπούμε αμέσως στα θέματα βλέποντας, θέλω να τις κοιτάξετε πολύ προσεκτικά αυτές τις τρεις φωτογραφίες. Για να σας πω μετά ότι έχουν άμεση σχέση με το επόμενο θέμα. Να πάμε στη δεύτερη. Στην τρίτη. Και τώρα θα δούμε ένα καρτούν. Όπως παλιότερα στο σινεμά, πριν αρχίσει η ταινία, βλέπαμε Disney. Να τα δούμε λοιπόν αυτές τις τρεις φωτογραφίες και να τις συζητήσουμε με το καρτούν που είχε γυρίσει η εταιρεία Disney το 1943. Τα παιδιά του Χίτλερ και τη μόρφωση που παίρνανε, βλέπετε τη φωτογραφία με τις δάδες. Σας θυμίζει τίποτα από τις προηγούμενες φωτογραφίες? Η μόρφωση που τους έδιναν για να πεθάνουν. Έτσι είναι ο τίτλος του ντοκιμαντέρ που βλέπουμε. Να βγάλουμε μόνο τη ζούγκλα για να βλέπουμε τους υπότιτλους για να τους μεταφράζω. Και ας αφήσουμε και λίγο μουσική να ακούγεται από κάτω. Μέσα στα βιβλία που καίγονται, πιο αντικατέστησε τη βίβλο. Δεν είναι ανάγκη να ερμηνεύω αυτά βέβαια. Οι δάδες. Marching, Hans grows up. In him is planted no seed of laughter, hope, tolerance or mercy. Ο χαιρετισμός που είδαμε και πριν που χαιρετούσαν τον αρχηγό. Η μόρφωση προχωρά, γίνονται ναζί, στρατιώτες, τους βάζουν παροπίδες γιατί πρέπει να σκέφτονται μόνο τι τους λέει το κόμμα, το οποίο τους έχει δέσει πλέον χειροπόδαρα. Του στέλνει στον πόλεμο, στη μάχη και η μάχη αυτή έχει αυτό το τέλος. Είναι ένα φιλμ της εταιρείας Disney του 1943. Βέβαια τότε οι Αμερικανοί βρίσκονταν σε πόλεμο με τους Ναζί. Έχουμε φτάσει στο σημείο να έχουμε κι εμείς δυστυχώς μια αναβίωση των νεοναζί εδώ και όπως είδαμε ήθελα να παραλληλήσουμε μερικά πράγματα με αυτά που συνέβαιναν στη ναζιστική Γερμανία, τους χαιρετισμούς, τις δάδες, τον φανατισμό και αυτά που βλέπουμε σήμερα δυστυχώς. Να προχωρήσουμε τώρα πάνω σε αυτό το θέμα, να συνεχίσουμε και να πούμε ότι η εισαγγελία του Αρείου Πάγου προχώρησε στην άρση απορρίτου των τηλεφώνων που κατέχουν βουλευτές της Χρυσής Αυγής, επικαλούμενοι λόγους εθνικής ασφάλειας. Σύμφωνα με πληροφορίες Κώστα, ο αντιεισαγγελέας Χαράλαμπος Φουρλιώτης, ο οποίος ερευνά τον σχετικό φάκελο, έχει στα χέρια του τα πρώτα στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι η Χρυσή Αυγή λειτουργεί ως μια εγκληματική οργάνωση. Ο εισαγγελικός λειτουργός συνέλεξε τις απαραίτητες πληροφορίες που προκύπτουν από τις καταθέσεις των δύο μαρτύρων, πρώην μελών της οργάνωσης, καθώς και στοιχεία από τις άρσεις τηλεφωνικών απορρίτων και συνδιαλέξεων που κατέγραψε ο κοριός της ΑΕΠ. Βλέπουμε εδώ και το σχετικό πρωτοσέλιδο από το zoogla.gr. Τώρα, προκύπτουν κάποια στοιχεία φωτιά για τη Χρυσή Αυγή. Σχέσεις της Χρυσής Αυγής με επιχειρηματίες φαίνεται ότι διαπιστώνεται από την έρευνα του αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
Επίσης, υπάρχουν ενδείξεις και για εμπλοκή αστυνομικών σε παράνομες ενέργειες της οργάνωσης, για διασύνδεση με κυκλώματα της νύχτας, αλλά και για εκβιασμούς εις βάρος καταστηματαρχών. Χαρακτηριστική είναι άλλωστε η κατάθεση του Προέδρου της Πακιστανικής Κοινότητας, του κυρίου Ασλάμ, ο οποίος κατήγγειλε τις επιθέσεις που δέχονται μέλη της από τη Χρυσή Αυγή, αλλά και τους εκβιασμούς που υφίστανται. Επιπλέον, να πούμε, από τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας μπαίνουν στο κάδρο και νέα πρόσωπα, τα οποία φέρονται να ενδέχονται σε εγκληματικές ενέργειες της οργάνωσης, αφού ήδη αρχίζουν να ταυτοποιούνται συγκεκριμένα άτομα για αξιόπινες πράξεις. Μετά από τις μαρτυρίες, η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, καθώς και οι καταγεγραμμένες συνομιλίες από το γνωστό βαλιτσάκι της ΕΥΠ, δείχνουν ότι ακόμη και βουλευτές είναι πιθανόν να εμπλέκονται σε έκνομες ενέργειες, οι οποίες βρίσκονται στο μικροσκόπιο των δικαστικών αρχών. Να περάσουμε τώρα και να πούμε λίγα πράγματα για τις μαρτυρίες, καθώς τρεις γυναίκες φαίνεται πως καίνε τον Γιώργο Ρουπακιά, η κατάθεση του οποίου και οι ισχυρισμοί του βρίσκονταν σε άμυνα και καταρρύπτονται από τις μαρτυρίες τριών γυναικών που ήταν παρούσες στο περιστατικό. Ναι, ιδίως εκείνη δήλωσε ότι ήμουν ο λίγον μέλος, ήμουν όχι ακριβώς μέλος. Ναι, 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 ήμουν ο λίγο μέλος και ότι η σχέση του ήταν χαλαρή με την οργάνωση. Λοιπόν, η 24χρονη αστυνομικός της ομάδας Δίας, η οποία μαζί με δύο συναδέλφους της συνέλαβαν τον Γιώργο Ρουπακιά αμέσως μετά το φωνικό, περιέγραψε στην ανακρίτρια ότι όσα έγιναν και πώς εντόπισαν το όπλο του εγκλήματος. Αναλυτικά την κατάθεσή της μπορείτε να τη διαβάσετε στο πρωτοσέλιδο του Zoogla.gr, στο πρωτοσέλιδο που έχει τώρα το Zoogla.gr. Επίσης έχουμε και μαρτυρίες από δύο φοιτήτριες, οι οποίες περιέγραψαν την σκηνή της δολοφονίας. Πρόκειται για μία φοιτήτρια 21 ετών, που βρισκόταν με μία φίλη της σε καφετέρια και είδε το περιστατικό. Περιγράφει τα όσα έγιναν. Χαρακτηριστικά λέει ότι άκουσα το παιδί να φωνάζει δυνατά, με έχει μαχαιρώσει, με μαχαίρωσε δίπλα στην καρδιά, αυτός είναι. Και η δεύτερη κατάθεση είναι μιας ακόμη φοιτήτριας που λέει ότι το παιδί το χτυπάγανε 2-3 άτομα μαζί, με κράνη, με κλωτσιές, με μπουνιές, και μετά ένας εύσωμος άνδρας με λίγα γκρίζα μαλλιά τον έπιασε στην αγκαλιά του και τον χτυπούσε. Αυτές οι μαρτυρίες λοιπόν καίνε τον δράστη και φυσικά θα πρέπει να εξεταστούν προσεκτικά. Αυτά από τις μαρτυρίες και τις καταθέσεις. Ας περάσουμε τώρα σε ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολύ τα διεθνή μέσα και είναι το τι συμβαίνει στον ΟΗΕ και κυρίως με το θέμα του Ιράν. Λοιπόν, Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι εμφανίστηκαν χθες αισιόδοξοι μετά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν στο περιθώριο της Γενικής Συνελεύσεως του ΟΗΕ. Οι δύο πλευρές βέβαια περισσότερο είπαν ότι είναι μια συνάντηση που έγινε για να αλλάξει κάπως η ατμόσφαιρα, η οποία ήταν ευφρόζητη, δεν απαντώ στα ερωτήματα, έχουν πολλή δουλειά ακόμα μπροστά μας, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Τζον Κέρι στους δημοσιογράφους, μετά τη συνάντηση που είχε με τον Μοχάμαντ Τζαφάντ Ζαρίφ, τον Υπουργό Εξωτερικών της Τεχεράνης, του Ιράν. Να βλέπουμε και το Ροχανί που είναι η μεγάλη έκπληξη, αν μπορούσαμε να πούμε, της Γενικής Συνελεύσεως του ΟΗΕ. Είχε πραγματοποιηθεί λοιπόν συνάντηση μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων και του Ιράν σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους υποπτεύονται πως ο στόχος αυτού του προγράμματος είναι η ανάπτυξη των πυρηνικών όπλων ή τουλάχιστον έτσι προσπαθούν να πείσουν τον κόσμο. Το Ιράν το διαψεύδει. Το Ιράν πρότεινε την πλήρη εφαρμογή μιας συμφωνίας εντός ενός έτους σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα, όπως δήλωσε χθες ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ. Μετά την ολοκλήρωση συνάντηση μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων με των τεσσάρων υπουργών των μεγάλων δυνάμεων κτλ. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Τζον Κέρι, πάντως δήλωσε ότι βλέπουμε τη συνέντευξη που είδαμε και χθες, όπου ο Ρουχανί μίλησε μέσω του CNN και της Σάμαν Πουρ, της δημοσιογράφου, στον Αμερικανικό λαό. Ο Τζον Κέρι πάντως δήλωσε ότι δεν σκοπεύουν, είπα, να άρουν τις κυρώσεις του Ιράν, ως ότου αποδείξει η χώρα αυτή ότι δεν επιδιώκει να χρησιμοποιήσει το πυρηνικό του προστάσιο. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή 60 λεπτά,
του CBS, ο Κέρι είπε ότι ένα συγκεκριμένο βήμα το οποίο θα μπορούσε να κάνει το Ιράν ώστε να αποδείξει πως οι υποθέσεις του είναι ειλικρινείς θα ήταν να επιτρέψει την πρόσβαση σε επιθεωρητές του ΟΗΕ να εξετάσουν τις εγκαταστάσεις εμπλωτισμού ουρανίου στην περιοχή Φορντό του Ιράν. Να πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που πάλι έχουμε, έχει απασχολήσει την επικαιρότητα το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία 2,5 χρόνια δυστυχώς για το λαό της Συρίας, την διεθνή εμπλοκή που συνέβη μετά τον Αύγουστο με το θέμα των χημικών της Συρίας. Είχε ξεχάσει η Αμερική την ιστορία με τα χημικά του Μαρτίου που αποδεδειγμένα τα έριξαν οι αντικαθεστωτικοί αντάρτες. Έχουμε λοιπόν μια συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας για τα χημικά της Συρίας. Μετά από εβδομάδες διπλωματικών διαπραγματεύσεων, η ΗΠΑ και η Ρωσία κατέληξαν σε συμφωνία για τα χημικά της Συρίας και ουσιαστικά με το πώς θα καταστεί υπό διεθνή έλεγχο και θα καταστραφεί το χημικό πλωστάσιο της Συρίας. Είναι κάτι που αναμένεται να αποτυπωθεί στην επικείμενη απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Παρακολουθούμε το βίντεο του BBC για αυτό το θέμα. Ακριβώς. Η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στον ΟΗΕ, Samantha Power, έκανε τη σχετική ανακοίνωση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Twitter, γράφοντας ότι επιτεύχθηκε συμφωνία με τη Ρωσία για μια απόφαση νομικά δεσμευτική. Αυτό το ανακοινώνει τώρα ο Κέρι στο βίντεο, όπως βλέπουμε. Ακριβώς, είναι η δηλώση που έκανε μετά. Ώστε η Συρία λοιπόν να αναγκαστεί να παραδώσει τα χημικά όπλα που διαθέτει και πρόσθεσε ότι η απόφαση αυτή θα τεθεί σε ψηφοφορία στο 15μελές Συμβούλιο Ασφαλείας τα ξημερώματα της Παρασκευής. Από την πλευρά του, ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ δήλωσε ότι η Μόσχα κατέληξε σε μια συνεννόηση με την Ουάσιγκτον όσον αφορά μια απόφαση για το χημικό οπλοστάσιο της Συρίας. Βλέπουμε και τον κύριο Λαυρόφ. Να πούμε τέλος ότι σύμφωνα με την μόνιμη αντιπροσωπεία της Γαλλίας στα Ηνωμένα Έθνη, το Συμβούλιο Ασφαλείας θα συζητήσει το σχέδιο για αυτή την απόφαση και θα παρουσιαστεί στα 15 κράτη-μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Σύμφωνα με όσα ανέφερε η γαλλική διπλωματική αποστολή στον οργανισμό, πάλι μέσω Twitter. Εν τω μεταξύ έχουμε και μια παρέμβαση της Washington Post, ότι το συριακό πλωστάσιο των χημικών όπλων είναι κατά μεγάλο μέρος άχρηστο στην κατάσταση που βρίσκεται και συνεπώς θα μπορούσε να καταστραφεί ταχύτερα από ό,τι αναμενόταν. Αφού είναι άχρηστο, γίνεται πολύ φασαρία για το τίποτα, λέει. Μια απόρριτη αμερικανο-ρωσική έκθεση, την οποία επικαλείται η Washington Post. Η έκθεση, την οποία παρουσίασαν στο Λευκό Οίκο ειδικοί στους εξοπλισμούς, επισημαίνει ότι τα αποθέματα του συριακού οπλαστασίου θα μπορούσαν να εξουδετερωθούν σε διάστημα 9 μηνών και ως εκ τούτου να περιοριστεί ο κίνδυνος τα χημικά όπλα να μένουν κρυμμένα σε κάποιο απομακρυσμένο σημείο από το καθεστώς ή να κλαπούν από τρομοκρατικές οργανώσεις. Τους απασχολούν οι τρομοκρατικές οργανώσεις, όχι οι αντικαθεστωτικοί. Σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες, η Συρία φέρεται να διαθέτει τουλάχιστον 1.000 τόνους χημικά όπλα, εκ των οποίων 300 τόνοι είναι το περίφημο αέριο μουστάρδας, το οποίο το έχουμε πρωτακούσει όταν χρησιμοποιήθηκε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Θα περάσουμε τώρα σε ένα βίντεο που θέλω να δείτε με τον πρόεδρο Ομπάμα να απαντά μόλις στα τέλη του περασμένου Ιουνίου σε ερωτήσεις κατοίκων του Ναϊρόμπι. Γιατί στην περιοδία που είχε κάνει πρόσφατα στην Αφρική δεν πήγε στο Ναϊρόμπι. Να βλέπουμε και το βίντεο. Εδώ είναι από το Ναϊρόμπι, του υποβάλλουν την ερώτηση αυτή που σας είπα. Ο Ομπάμα βρισκόταν στην Ουάσιγκτον φυσικά και απάντησε ότι έχει ακόμα 3,5 χρόνια μπροστά του και θα του δοθεί ευκαιρία. Να σας πούμε την άποψη του τρελού κόσμου. Κάτι ήξερε ο Ομπάμα και δεν πήγε στο Ναϊρόμπι. Ο οποίος βέβαια είπε ότι αισθάνεται αποτροπιασμό για το θάνατο των 70 και πλέον ίσως θυμάτων του φωνικού που έγινε στο Ναϊρόμπι,
Ενώ ένας εκπρόσωπος της οργάνωσης που είχε καταλάβει το εμπορικό κέντρο της Al-Shabaab δήλωσε ότι η επίθεση στο Ναϊρόμπι ήταν έγινε σε αντίπεινα για όσα έκαναν τα στρατεύματα της Κένιας στον πόλεμο εναντίον της Σομαλίας. Και φυσικά προσθέτει τα στρατεύματα της Κένιας στάλησαν στη Σομαλία μετά από πιέσεις από την Ουάσιντον. Όπως ακριβώς ήταν και οι βιώτες στο Μαλί όταν ξέσπασαν και εκείνες που ο Ομπάμα είχε χρησιμοποιήσει εναντίον του Καντάφη τις κινήσεις στρατιωτικές εναντίον του Μαλί. Τα γεγονότα αυτά βέβαια εγείρουν την άποψη και την ερώτηση που δεν υπέβαλε κάποιος. Ποια είναι η πραγματική ατζέντα της Ουάσιντον στον πόλεμο εναντίον της τρομοκρατίας? Η Ουάσιντον έχει προσφέρει μια σειρά από δικαιολογίες εδώ στα 12 χρόνια που είναι ο πόλεμος εναντίον της τρομοκρατίας. Μια από τις πρώτες δικαιολογίες ήταν ότι είναι για να προστατεύσει τους Αμερικανούς από γεγονότα τύπου 11 Σεπτεμβρίου. Ένας άλλος είναι, λέει, για την αποκατάσταση της ελευθερίας και της δημοκρατίας, όπως συνέβη πρόσφατα στην Αίγυπτο, όπου είχε δημοκρατικό καθεστώς και έγινε στρατιωτική χούντα. Λοιπόν, αυτά τα επιχειρήματα είναι λίγο ψεύτικα και καμία από τις δικαιολογίες του Ουάσιντον δεν στέκεται. Εκείνο δε που έχουμε να παρατηρήσουμε ότι μπορεί να ήταν δικτάτορας ο Σαντάμ Χουσέιν ή μπορεί να είναι δικτάτορας ο Άσαντ στη Συρία, αλλά το καθεστώς που είχαν επέτρεπε τη θρησκευτική ελευθερία. Το τι γίνεται στο Ιράκ το βλέπουμε καθημερινά με τους φόνους και τον πόλεμο μεταξύ των φατριών του Ισλάμ. Ενώ αυτό που γίνεται στη Συρία είναι ακόμα χειρότερο, γιατί έχουμε επίθεση του Ισλάμ εναντίον και των χριστιανών εκτός από τις αιρέσεις δικές τους. Εκείνο που έχουμε που δεν υπόθηκε είναι ότι ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών καταδίκασε με δηλώσεις του αυτά που συνέβησαν με την επίθεση του Al-Shabaab στην Κένια. Ενώ ο πρόεδρος, ο πρωθυπουργός της Τουρκίας, ο Ερντογάν, έμεινε σιωπηλός. Χαρακτηριστικά αναφέρει ένα τηλεγράφημα που έχω μπροστά μου ότι το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών επίσης έβγαλε και γραπτή δήλωση που καταδικάζει την επίθεση της οργάνωσης Al-Shabaab όσο και τις επιθέσεις στο Πεσαβάρ του Πακιστάν, αλλά και επίθεση που έγινε εναντίον χριστιανικού ναού. Δύο λεφτά να το βρω. Με αποτέλεσμα να στείλει η Τουρκία τα συλληπτήρια της. Σε αυτό σημείο νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα από αυτά που θα προσπαθούμε να σας φέρνουμε κάθε μέρα. Αυτή τη φορά θέλω να παρακολουθήσουμε ένα βίντεο κλιπ από ένα κινηματογραφικό έργο του Φράνκο Τζεφιρέλη που είναι από την Τραβιάτα του Βέρντι. Είναι νομίζω κάτι διαφορετικό από αυτά που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε κάθε μέρα στην τηλεόραση. Thank you.
grande, l'accusa è falsità. L'uomo è bello, è vero, non ha paura, è vizio, perché se il mio giudizio, è vero, non è vizio, perché se il mio giudizio, mi μετά από αυτό το ευχάριστο οπωσδήποτε διάλειμμα, εμένα με τρελαίνει και αυτή η μουσική του Verdi. Θα πάμε πάλι στον τρελό κόσμο. Ακριβώς. Και στις δηλώσεις Νταβούτογλου για τις σχέσεις της Τουρκίας με το Ισραήλ. Κάτι που μας αφορά σε πάρα πολύ μεγάλο μέρος, γιατί μόλις τα χάλασε η Τουρκία με το Ισραήλ, τα φτιάξαμε εμείς καλύτερα με το Ισραήλ. Όχι ότι δεν είχαμε καλές σχέσεις, αλλά πλέον έχουμε πάρα πολύ καλές σχέσεις. Και να προσθέσουμε ότι μας ενδιαφέρει απόλυτα η ιστορία του τόξου Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας για τα αέρια, τα πετρέλαια και όλα αυτά. Τίτλο που θα μπορούσαμε να δώσουμε στις δηλώσεις που έκανε ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Αχμέτ Νταβούτογλου είναι ότι το Ισραήλ θα πρέπει να κάνει κι άλλα για να βελτιώσει τις σχέσεις του με την Τουρκία. Λοιπόν, ο κύριος Νταβούτογλου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ δήλωσε ότι υπήρξε κάποια πρόοδος στις σχέσεις Τουρκίας-Ισραήλ, βλέπουμε εδώ και τα πλάνα με τις δηλώσεις του, αλλά όχι αναμενόμενη. Ο κύριος Νταβούτογλου ανέφερε ότι το Ισραήλ θα πρέπει να εκπληρώσει όλους τους όρους που προβλέπονται προκειμένου οι σχέσεις των δύο χωρών να βρεθούν στα πρώτης ψυχρότητας επίπεδα. Οι σχέσεις αυτές πήραν δραματική τροπή όταν οι Ισραηλινοί κομμάντος είχαν κάνει επιδρομή τον Μάιο του 2010 στα διεθνή ύδατα στο σκάφος Μαρμαρίς, στα ανοιχτά των ακτών της Παλαιστίνης, το οποίο προσπαθούσε να σπάσει τον Ισραηλινό αποκλεισμό στη λωρίδα της Γάζας, μεταφέροντας τρόφιμα και άλλα εφόδια στους αποκλεισμένους από στεριά θάλασσα και αέρα κατοίκους της περιοχής. Να σημειώσουμε ότι σε εκείνη την επιδρομή είχαν σκοτωθεί 8 Τούρκοι πολίτες και ένας Τουρκοαμερικανός. Μόλις τον περασμένο Μάρτιο, με την μεσολάβηση του Αμερικανού Προέδρου, το Ισραήλ ζήτησε συγγνώμη για το επεισόδιο από την Τουρκία και συμφώνησε να πληρώσει αποζημιώσεις στα θύματα της επιδρομής, κάτι που δεν έχει γίνει ακόμη. Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο κύριος Νταβούτογλου από την Νέα Υόρκη, όπου βρέθηκε για την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, το Ισραήλ θα πρέπει να εκπληρώσει 3 όρους που κρίνονται απαραίτητοι από την Τουρκία και ως τώρα έχει εκπληρώσει μόνο εκείνο της συγγνώμης. Στο ζήτημα της αποζημίωσης των θυμάτων σημειώνεται κάποια πρόοδος, είπε ο κύριος Νταβούτογλου, και αναμένουμε να ολοκληρωθεί. Ο τρίτος όρος όμως που εκκρεμεί είναι να τερματιστεί από το Ισραήλ ο αποκλεισμός των Παλαιστίνιων. Ο όρος αυτός, λέμε εμείς όμως, πως είναι πάρα πολύ δύσκολο να εκπληρωθεί, όσο τουλάχιστον υπάρχει στην Ισραηλινή κυβέρνηση πρωθυπουργός ο Ιέρακας Νετανιά. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, τον οποίο θεωρούμε ότι είναι από τους ανθρώπους που δεν θέλουν να προχωρήσουν σε ειρηνευτικές συνομιλίες με τους Παλαιστίνιους, ούτε να κάνουν κάποιες υποχωρήσεις, είναι από τους αδιάλαχτους. Και μια και μιλάμε για αυτή την ιστορία, για τις σχέσεις Τουρκίας-Ισραήλ, να πάμε πάλι σε κάτι που μας ενδιαφέρει. Αλλιεύσαμε από την Deutsche Welle κάτι για τα κοιτάσματα στην Κύπρο, που είναι πάλι στο επίκεντρο. Ακριβώς. Να μας πεις, Άννα.
Υπάρχει ένα ολοσέλιδο ρεπορτάζ στην έντυπη έκδοση της εφημερίδας Die Zeit που αναφέρεται στην αξιοποίηση των κοιτασμάτων φυσικού αερίου στην Κύπρο και φέρει τίτλο «Όλα στην Αφροδίτη». Η εφημερίδα αναφέρει ότι η αξία των κοιτασμάτων εκτιμάται στα 30-100 δισεκατομμύρια ευρώ, αρκετά χρήματα για να καλυφθεί το δημόσιο χρέος και να έρθει η νέα ευημερία στη χώρα. Κανένας όμως δεν γνωρίζει εάν όλα αυτά γίνουν πραγματικότητα, αν όλα αυτά θα γίνουν πραγματικότητα, καθώς το σχέδιο του Προέδρου Αναστασιάδη κινδυνεύει να αποτύχει. Θα μπορούσε να σκοντάψει σε τεχνικά προβλήματα και σε κόστη, κυρίως όμως στην εχθρότητα ανάμεσα στον Ελληνοκυπριακό Νότο και τον Τουρκοκυπριακό Βορρά, αναφέρει χαρακτηριστικά η εφημερίδα. Ακόμη και αν η Κυπριακή κυβέρνηση καταφέρει να εξορίξει τα κοιτάσματα μονομερώς, χωρίς δηλαδή την εμπλοκή των Τουρκοκύπριων, όπως σημειώνει η εφημερίδα, η Λευκωσία σε ουδενία περίπτωση θέλει να μεταφέρει το φυσικό αέριο μέσω της Τουρκίας, παρά το γεγονός ότι η Τουρκία βρίσκεται σε απόσταση μόλις 70 χιλιόμετρων. Ανταυτού, η κυβέρνηση σχεδιάζει να κατασκευάσει μια τεράστια μονάδα υγροποίησης και να μεταφέρει το αέριο με πλοία. Δεδομένου του τεράστιου όγκου του εγχειρήματος για ένα κράτος 780.000 κατοίκων, το σχέδιο είναι από οικονομικής πλευράς ανοησία, όπως σημειώνει η εφημερίδα, και συνεχίζει λέγοντας ότι θα κοστίσει περίπου 15 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή περίπου το συνολικό χρέος της χώρας, ενώ η σχεδόν χρεοκοπημένη χώρα θα έκανε 5 χρόνια εάν προτιμήσει την κατασκευή της μονάδας αντί του αγωγού. Να πούμε λίγα λόγια ακόμη, ότι στη συνέχεια η εφημερίδα αναφέρεται στις τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά το Κυπριακό, σημειώνοντας ότι δεν αναμένεται να αλλάξει κάτι σύντομα. Όλα αυτά την ώρα που η λύση θα μπορούσε να είναι απλή, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ΟΗΕ που επικαλείται η εφημερίδα, ειρήνη έναντι αερίου. Εκείνο που δεν μας λέει η εφημερίδα, δεν μας λένε γενικότερα οι ξένοι, εκείνοι που όχι δεν έχουν αντιληφθεί, αλλά δεν θέλουν να καταλάβει και το κοινό που απευθύνονται, τι ακριβώς συμβαίνει στην Κύπρο, δηλαδή τι σχέσεις μπορεί να έχει η Κύπρος με την Τουρκία, η οποία διαθέτει στρατεύματα κατοχής στην Κύπρο και η οποία βέβαια θέλει να εκμεταλλευτεί και το πετρέλαιο της Κύπρου και το αέριο. Αυτό είναι το δημοσίευμα που σας διαβάσαμε από την Deutsche Welle. Και μάλιστα τώρα θα έχει και, όπως μαθαίνουμε, κάνει μια νέα πρόκληση στέλνοντας ερευνητικό σκάφος στα κυπριακά χωρικά ύδατα, τα οποία θεωρεί κατά κάποιο μέρος δικά της, μια και αυτό το μόρφωμα που το αποκαλούν τουρκοκυπριακό κράτος είναι αναγνωρισμένο μόνο από την Τουρκία και ουσιαστικά είναι ένα προτεκτοράτο, μια και διαθέτει στρατεύματα κατοχής εκεί. Τώρα θα ήθελα να πηγαίναμε σε ένα άλλο βιντεάκι, το οποίο βρήκα πάλι στο διαδίκτυο και είναι από αυτά που δεν τα μαθαίνουμε εμείς. Γίνεται μεγάλη φασαρία στις Ηνωμένες Πολιτείες από κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έχουν πραγματικά δημοκρατική συνείδηση. Μην έχουμε, όταν λέμε Ηνωμένες Πολιτείες, να μην θεωρούμε την Αμερικανική κυβέρνηση και μόνο. Ο Αμερικανικός λαός κατά κάποιο τρόπο είναι ανενημέρωτος για πάρα πολλά ζητήματα. Όπως για αυτή την περίφημη ιστορία με τα αεροπλάνα που χρησιμοποιεί η Αμερικανική πολιτική, η Αμερικανική κυβέρνηση, τα αεροπλάνα χωρίς πιλότο και τα οποία επιδίδονται σε διάφορες στοχευμένες επιθέσεις με αποτέλεσμα να έχουμε θύματα. Και φυσικά θύματα αμάχων. Είχαμε παλιότερα στο Αφγανιστάν εκείνη την επίθεση που βρήκε, ήταν κατά λάθος βέβαια, βρήκε τους προσκεκλημένους ενός γάμου. Για να θυμίσουμε παλιότερες ιστορίες που ίσως δεν έχουν μαθευτεί γιατί κανείς δεν σας έχει πει. Τώρα θα προσπαθούμε να σας συλλέμε εμείς αυτά ακριβώς που δεν σας λένε οι άλλοι. Λοιπόν, να δούμε το βίντεο. Ο Ρόμπερτ Γκρίνουαλντ, λοιπόν, στον ιστότοπο Information Clearing House,
Είπε ότι συνάντησα το Ραφίκ που είδαμε προηγουμένως, το Ραφίκ Ουρριχμάν και τα δύο του παιδιά που έχασαν τη μητέρα του Ραφίκ, τη γιαγιά τους, την 67χρονη γυναίκα, από επίθεση μη επανδρομένου αεροσκάφους. Και μάλιστα η κόρη του Ραφίκ, η Νεμπίλα, 9 χρόνων, και ο Ζουμπιάρ, ο γιος του 13, τραυματίστηκαν σε αυτή την επίθεση. Ζητούν λοιπόν να έρθουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως βλέπουμε, και να καταθέσουν, άμα βγάλει τους τίτλους θα διαβάζω και τι λέει, να καταθέσουν στο Κογκρέσο και να τους αφήσουν να μιλήσουν, για να μάθει και ο Αμερικάνικος λαός, αλλά και το Κογκρέσο, τι ακριβώς συμβαίνει με αυτά τα μη επινδρομένα αεροσκάφη και τις επιθέσεις. Έχουμε δε μάλιστα και μια δήλωση του μέλους του Κογκρέσου, Alan Grayson, που λέει ενθαρρύνω το State Department να εγκρίνει και να δώσει βίζα στον Σαζάτ Αχμπάρ, που είναι ο δικηγόρος της οικογένειας του Ραφίκ Ουρραχμάν, και να δώσει βίζα φυσικά και στον ίδιο και στην οικογένειά του, για να πούνε τις ιστορίες τους στο Κογκρέσο και να μάθει το αμερικανικό κοινό μέσω των βουλευτών του τι ακριβώς συμβαίνει με αυτά τα μη επιδρομένα αεροσκάφη, τα μη επανδρομένα αεροσκάφη, τα οποία στοχεύουν κυρίως λάθος, ερωτηματικό. Τώρα θα ήθελα να πάμε στη Βόνη. Στο τηλέφωνο έχουμε τον δημοσιογράφο Αντώνη Βέη, ένα παλιό καλό φίλο και που χρόνια ήταν ανταποκριτής στην ΤΕΟΣ ΕΡΤ, να το πω, στην ΕΡΤ εν πάση περιπτώσει, όταν εργαζόμουν και εγώ εκεί. Μάλλον δεν είναι ΕΡΤ. Καλά το είπες, Κώστα. Ναι. Τι κάνεις, Αντώνη μου, για πες μου. Καλά, ευχαριστώ εσείς. Εσείς εδώ έχετε καλό καιρό. Εμάς μας έβγαλε σήμερα λίγο ήλιο. Να μας θυμίσει ότι ακόμα δεν μπήκαμε στο χειμώνα, γιατί τις τελευταίες μέρες μας είχε πνίξει στην ομίχτη και στη μουτάδα. Αντώνη, βρήκα την ευκαιρία, αφού τηλεφωνηθήκαμε και μάθαμε τα νέα μας χθες το βράδυ, να σε πάρω σήμερα να μας πεις ζωντανά ποια είναι η ατμόσφαιρα η μετεκλογική στη Γερμανία. Πώς την αισθάνεσαι εσύ σαν δημοσιογράφος και τι σκέψεις έχεις κάνει. Κοιτάξτε, καλημέρα καταρχήν σε όλους τους ακροατές. Έχουμε μια περίοδο μετεκλογικών οδυνών, θα πω, του πολιτικού συστήματος. Το πολιτικό σύστημα της Γερμανίας διάγει τώρα μια περίοδο, όπως είπαμε, μετεκλογικών οδυνών. Δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο. Κάθε φορά μετά τις εκλογές, όταν τουλάχιστον τα πράγματα δεν είναι τόσο σαφή, τότε πάντοτε υπάρχει αυτή η περίοδος. Αυτή τη φορά όμως είναι διαφορετικά τα πράγματα, διότι δεν είναι δυνατόν να κυβερνήσει η κυρία Μέρκελ με τον τέος εταίρο της, τον οποίον εξολόθρευσε η ίδια ουσιαστικά, και τώρα είναι υποχρεωμένη να ψάξει να βρει άλλον εταίρο. Οι άλλοι εταίροι που υπάρχουν είναι μόνο οι σοσιαλδημοκράτες και οι πράσινοι. Τα προγράμματα όμως τα προεκλογικά των δύο αυτών κομμάτων, των πρασίνων δηλαδή και των σοσιαλδημοκρατών, βρίσκονται σε εκδιαμέτρου αντίθεση με το πρόγραμμα των χριστιανικών κομμάτων, δηλαδή του κόμματος της κυρίας Μέρκελ και του Ζιεχόφερ από τη Βαυαρία. Παράδειγμα, η φορολόγηση. Στα προγράμματα των σοσιαλδημοκρατών και των πρασίνων υπήρχε σαφής δέσμευση ότι θα ανεβάσουν τους φόρους για τα υψηλόμισθα στρώματα, γιατί χρειάζονται πόρους για τη χρηματοδότηση του κοινωνικού κράτους, για τη χρηματοδότηση της παιδείας, της υγείας και ούτω καθεξής. Η κυρία Μέρκελ από την πλευρά της είχε δεσμευθεί και το κόμμα της είχε δεσμευθεί στο προεκλογικό τους αγώνα ότι αύξηση φόρων δεν πρόκειται να υπάρξει. Ναι. Έχουμε λοιπόν τώρα αυτή την τρομερή διάσταση. Και το πρόβλημα είναι πώς, αυτό είναι ένα θέμα, ένα παράδειγμα, ένας τομέας. Μάλιστα. Και το θέμα είναι τώρα πώς θα καταφέρουν να βρουν μία λύση. Γιατί υπάρχει μία πλειοψηφία μέσα στη Βουλή, πέραν των χριστιανικών κομμάτων, μία πλειοψηφία από σοσιαλδημοκράτες, πράσινους και την αριστερά, η οποία όμως πολιτικά στη Γερμανία, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, δεν μπορεί να επιβιώσει. Δηλαδή αυτά τα τρία κόμματα θα μπορούσαν να σχηματίσουν
κυβέρνηση, έχουν την πλειοψηφία στη Βουλή, αλλά πολιτικά δεν στέκεται, δεν μπορεί να γίνει αυτό, διότι... Είναι και η εξαγγελία που έχει κάνει, Αντώνη, είναι και η εξαγγελία που έχει κάνει ο ηγέτης των Σοσιαλδημοκρατών. Ακριβώς, προεκλογικά ότι τέτοια συνεργασία αποκλείεται να γίνει. Έχει σχέση με την προϊστορία της αριστεράς, έχει σχέση με το γεγονός ότι ο τέος πρόεδρος της Σοσιαλδημοκρατίας αποσκύρτησε, έφυγε από το κόμμα και μετά έγινε ιδρυτής του κόμματος της αριστεράς. Γιατί είναι δύσκολο για τους Σοσιαλδημοκράτες να συνεργαστούν με ένα κόμμα που ο τέος πρόεδρος τους ίδρυσε κατά αντιπαράθεση προς το κόμμα των Σοσιαλδημοκρατών. Έχουμε και το συνέδριο που γίνεται αύριο. 200 μέλη νομίζω της Σοσιαλδημοκρατίας. Ένα όργανο που παίρνει κάποιες αποφάσεις περιορισμένου βεληνεκούς στο ενδιάμεσο διάστημα, δηλαδή πριν το κανονικό συνέδριο του κόμματος. Το συνέδριο του κόμματος το κανονικό είναι στις 14 Νοεμβρίου. Αυτή είναι η deadline. Αυτός είναι ο χρονικός περιορισμός, αυτός είναι ο χρόνος μέσα στον οποίο πρέπει, αν υποτεθεί ότι θα συμπήξουν συνασπισμό τα χριστιανικά κόμματα με την Σοσιαλδημοκρατία, πρέπει ως τότε αυτό το πρόγραμμα της συνεργασίας αυτής της κυβέρνησης να είναι δεδομένο, διότι όλα δείχνουν ότι οι Σοσιαλδημοκράτες τελικά θα προσφύγουν στην κάλπη. Οι 470 περίπου χιλιάδες που είναι μέλη του κόμματος των Σοσιαλδημοκρατών θα κληθούν να τοποθετηθούν. Εάν δηλαδή θέλουν, συμφωνούν να το κόμμα τους θα συγκυβερνήσει με την κυρία Μέρκελ ή όχι. Υπάρχουν όμως τρομερές αντιδράσεις σε αυτό το θέμα. Σήμερα το πρωί, παραδείγματος χάρη, ο πρόεδρος της τοπικής οργάνωσης των Σοσιαλδημοκρατών στην Κολονία, μια από τις μεγαλύτερες οργανώσεις, στο κρατήδιο της Βόρειας Βρυνανίας Βεσφαλίας, όπου κυβερνά η Σοσιαλδημοκρατία με τους Πράσινους, με πρωθυπουργό την κυρία Χανελόρε Κραφτ. Η οποία έχει και βλέψεις, νομίζω ότι έχουμε αναφερθεί εμείς από την εκπομπή, έχει βλέψεις για ηγεσία. Ναι, δεν ξέρω αν η ίδια έχει τόσο πολύ βλέψεις, σίγουρα και αυτό υπάρχει. Αυτό που κρίνεται όμως γενικά είναι ότι αυτή θα ήταν μια φυσιογνωμία και ως γυναίκα που θα ήταν σε θέση και μια γενικότερη ανταπόκριση μέσα στο κόμμα να βρει, αλλά και στην κοινωνία. Μάλιστα. Που σημαίνει η επόμενη αναμέτρηση. Κατά πάσα πιθανότητα θα έχει ως υποψήφιο καγκελάριο την Χανελόρε Κραφτ. Σήμερα λοιπόν, ξαναλέω, σήμερα το πρωί εμφανίστηκε μια εικόνα. Δεν θέλουμε, λέει, να συγκυβερνήσουμε με τη Μέρκελ. Και ακούστε το σκεπτικό. Η Μέρκελ είναι σαν το βρικόλακα, λέει, που ρουφάει το αίμα του εταίρου της. Γιατί τους κλέβει τα θέματα. Γιατί για διάφορα τέτοια. Και αυτό το πάθαμε εμείς οι Σοσιαλδημοκράτες. Την πρώτη φορά που συγκυβερνήσαμε, μετά τις εκλογές πήρε η Σοσιαλδημοκρατία ένα ποσοστό πολύ χαμηλό, το χαμηλότερο στα χρονικά, στις 23%. Και τώρα το ίδιο έπαθαν και οι φιλελεύθεροι με τους οποίους συγκυβέρνησε. Και αυτόν το αίμα το ρούφηξε σαν βρικόλακα. Τότε λοιπόν γιατί να πάμε να συγκυβερνήσουμε. Από την άλλη μεριά όμως, το σύστημα το πολιτικό στη Γερμανία δεν ξέρει, παραδείγματος χάρη, μια κυβέρνηση μειοψηφίας. Θα μπορούσε η Μέρκελ να κυβερνήσει με μια κυβέρνηση μειοψηφίας και να περνάει το ένα νομοσχέδιο με σύμπραξη του ενός και την άλλη φορά με σύμπραξη του άλλου κόμματος. Μετά από κάποια συνεννόηση. Μετά από κάποια συνεννόηση, φυσικά. Ναι. Αυτό έγινε, άλλιστα, πρέπει να πω, στο κρατήδιο του Τοδό της Βόρειας Ρωνίας Βεσφαλίας με την Χανελόρε Κραφτ, η οποία κυβέρνησε στην αρχή μια διετία με κυβέρνηση μειοψηφίας, πέρασε θέματα που είχαν σχέση με την εκπαίδευση με τους χριστιανοδημοκράτες, μετά πέρασε ένα άλλο θέμα με τους πράσινους και στο τέλος πέρασε ένα θέμα της κοινωνικής πολιτικής με την αριστερά. Δηλαδή έκανε το χατήρι και με τον έναν και με τον άλλον και με τον τρίτο. Έτσι δηλαδή δεν μπόρεσε να κατηγορηθεί ότι ήταν μονόπλευρη, ούτε ότι στηρίχτηκε στην κυβερνητική, στην κοινοβουλευτική πτέρυγα της αριστεράς. Έτσι εμφανίστηκε ως μια προοπτική, ας πούμε, και για ένα ομοσπονδιακό επίπεδο. Γι' αυτό η Κραφτ έχει προοπτική να κυβερνήσει ή μάλλον πρώτα να κερδίσει τις εκλογές την επόμενη φορά. Η επόμενη φορά όμως, και αυτό θα μου επιτρέψεις να πω, δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε. Ναι, όχι, έχουμε χρόνο ακόμα, γιατί είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας λες, Αντώνη Βέη. Η επόμενη φορά δεν ξέρουμε όμως αν θα είναι σε 4 χρόνια, ως ήθιστε. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Ναι, είναι για πρώτη φορά που κανείς δεν ορκίζεται ότι οι επόμενες εκλογές θα γίνουν
σε 4 χρόνια. Ναι. Πολλοί λένε ότι οι σοσιαλδημοκράτες, πολλοί αναλυτές και εκτιμητές, έτσι, θεωρούν ότι οι σοσιαλδημοκράτες θα συγκυβερνήσουν, θα υποκριθούν στο τέλος για την λεγόμενη στάξη ρεζόν, δηλαδή για το ότι πρέπει το κράτος να μπορεί να λειτουργεί, πρέπει να υπάρχει η κυβέρνηση. Δεν μπορεί να συμβεί αυτό που συνέβη με το Βέλγιο, δηλαδή που επί 2 χρόνια δεν είχε κυβέρνηση και είχε μόνο μια υπηρεσιακή κυβέρνηση. Αυτό δεν μπορεί να συμβεί στη Γερμανία. Σήμερα βγήκε ο Υπουργός Οικονομικών της Βαυαρίας σε συνέντευξη στο ραδιόφωνο και λέει από τη σταθερότητα του πολιτικού συστήματος και μιας κυβέρνησης στη Γερμανία εξαρτάται ακόμα και η οικονομική προοπτική και πρόοδος σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και είναι αλήθεια αυτό. Πρέπει να πούμε ότι η σταθερότητα του πολιτικού συστήματος, δηλαδή το να υπάρχει μια σταθερή κυβέρνηση στη Γερμανία, σίγουρα κάθε άλλο παραεμπόδιο είναι για την προαγωγή των θεμάτων και στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντώνη Βέη, επειδή τα πολιτικά θα μας απασχολήσουν πάρα πολύ καιρό, ώσπου να σχηματιστεί η κυβέρνηση, κάτι που νομίζω και εγώ, νομίζω και εσύ θα το πιστεύεις αυτό, δεν θα γίνει άμεσα. Θέλω να σε μεταφέρω λίγο σε ένα διαφορετικό κλίμα, αυτό το ζωφερό κλίμα που ζούμε εμείς τις ημέρες αυτές και όπου στη Γερμανία γίνεται μια δίκη για τη δολοφονία του Βουλγαρίδη και 8 Τούρκων από τους νεοναζί. Και μια Γερμανίδας αστυνομικού. Ακριβώς. Θα ήθελα να μας πεις, οι Γερμανοί πώς αντιμετωπίζουν αυτό το θέμα. Ότι συντάραξε τη γερμανική κοινή γνώμη η αποκάλυψη της ανικανότητας, αν μη τι άλλο, και το υπογραμμίζω αυτό. Ναι, αυτό ακριβώς ήθελα να μας πεις. Της αστυνομίας. Ξαναλέω, η κοινή γνώμη ξαφνιάστηκε, αισθάνθηκε πολύ έτσι αβέβαιη. Και στη συνέχεια όμως βγήκε ένα άλλο συνέστημα. Μία δυσπιστία, μάλλον ξεκίνησε από τη διαπίστωση μέσα από την εξεταστική των πραγμάτων επιτροπή της Βουλής, όπου βγήκε ότι οι ιδιοκτικές αρχές, η λεγόμενη υπηρεσία προστασίας του συντάγματος, όχι μόνο δεν λειτουργήσε όπως θα έπρεπε και πρόκειται για επιμέρους υπηρεσίες, το κάθε κρατήριο έχει τη δική του τέτοια υπηρεσία. Διαπιστώθηκαν λοιπόν σωρία λαθών, να το πει κανείς. Δεν υπήρξε συνεργασία, παραδείγματος. Παραλήψεων και ενδεχομένως με αφήνεις υπονοούμενο για δόλο. Όχι μόνο αφήνω υπονοούμενο. Εδώ είναι σαφές. Όταν καταστρέφεται ένας φάκελος που περιέχει βασικά στοιχεία από την υπηρεσία αυτή, τι να συμπεράνει κανείς. Πώς είναι δυνατόν την παραμονή, ακριβώς την παραμονή της εξέτασης του Προέδρου της υπηρεσίας αυτής στην Ομοσπονδιακή Βουλή, καταστρέφεται ένας φάκελος που περιέχει επιβαρυντικά στοιχεία. Αυτό δεν μπορεί να το χωνεύσει κανείς. Έχει βγει δηλαδή από όλα τα κόμματα, πρέπει να πω, και από τα χριστιανικά κόμματα, μία κριτική ότι εδώ έχουμε, για να μην πούμε δηλαδή ότι υπήρξε συνεργασία ανάμεσα στις ιδιοκτικές αυτές αρχές και τα φασιστόμουτρα αυτά, για να μην πούμε λοιπόν ότι υπήρξε συνεργασία, πρέπει να δεχθούμε ότι τουλάχιστον υπήρχε τρομερή ανικανότητα. Εδώ όποιος θέλει πιστεύει ότι νομίζει. Αντώνη Βέη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήσουν άκρος ενημερωτικός, όπως πάντα. Άλλωστε αυτό οφείλεται και στο ότι ήσουν χρόνια ανταποκριτής στην ΕΡΤ επάνω. Είχαμε συνεργαστεί και είχαμε πάρα πολύ καλή συνεργασία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα μας επιτρέψεις όποτε μπορούμε και όποτε μπορείς και εσύ βέβαια να σε ενοχλούμε για να μας ενημερώνεις. Όχι, δεν με ενοχλείτε καθόλου. Να είστε καλά. Χαίρομαι αν μπορώ να δώσω κι εγώ ένα πετραλάκι για την σωστή ενημέρωση στην Ελλάδα, διότι όντως πρέπει να ομολογήσω στην Ελλάδα πάσχουμε συνήθως από ομφαλοσκόπηση. Δεν βλέπουμε τι γίνεται έξω από τα σύνορα μας και αυτό είναι κάθε άλλο παρά καλό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Γεια χαρά σου. Να είστε καλά. Θέλουμε να πούμε τώρα και δύο λόγια για την δίκη, για τη δίκη που συνεχίζεται. Ακριβώς. Τώρα η ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Zeit αναφέρεται στις καταθέσεις των μαρτύρων που αφορούν στη δολοφονία του Θεόδωρου Βουλγαρίδη από την νεοναζιστική οργάνωση NSU.
Ένας φόνος χωρίς σχέδιο, δολοφονήθηκε τυχαία ο Θεόδωρος Βουλγαρίδης από την NSU, διερωτάται ο αρθρογράφος, παραθέτοντας τη συνέχεια αποσπάσματα από την κατάθεση του μάρτυρα, ο οποίος ήταν συνεταίρος του Βουλγαρίδη και ο άνθρωπος που περιέγραψε τα όσα αντίκρισε όταν μπήκε εκείνη τη μέρα στο κατάστημα. Να πούμε ότι ο μάρτυρας αναφέρθηκε εκτενώς στον χαρακτήρα του θύματος, λέγοντας πόσο φιλήσυχος και αισιόδοξος ήταν ο ιδανικός συνεταίρος, τον οποίο είχε σύμφωνα πάντα με τον ίδιο και με τις καταθέσεις του. Ο φόνος του Βουλγαρίδη αποτελεί μια εξαιρετική περίπτωση, Κώστα, όπως αναφέρει και ο αρθρογράφος της Τσάιτ, και αναρωτιέται μήπως τελικά οι δράστες ήθελαν στην πραγματικότητα να συναντήσουν κάποιον άλλον, καθώς οι... Όχι να συναντήσουν, να δολοφονήσουν. Να συναντήσουν και να δολοφονήσουν κάποιον άλλον, καθώς οι δολοφονηθέντες μετανάστες ήταν τουρκικής καταγωγής. Όλοι το θεωρούσαν ίσως επειδή είχε και το μουστάκι, μπορεί να τον είχαν θεωρήσει και αυτό Τούρκο, ναι. Γιατί μάλιστα πάρα πολλοί του μιλούσαν, τον χαιρετούσαν με τουρκικές εκφράσεις στη γειτονιά. Με αυτά τα ενημερωτικά για τα όσα συμβαίνουν με τους νεοναζί στη Γερμανία, με τις δολοφονικές αυτές, μια συμμορία που δολοφονούσε μετανάστες, κλείνουμε την εκπομπή όπως αρχίσαμε, δηλαδή με την δολοφονία που συγκλώνησε το Πανελλήνιο την περασμένη εβδομάδα. Να ευχαριστήσουμε φυσικά τον Ανέστη τον Κόνιαλη, τον Δημήτρη τον Δήμα και τον Νίκο τον Σακά, οι οποίοι είναι εδώ. Κάθε μέρα φροντίζουν για την εκπομπή. Ακριβώς. Να σας ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε τη Δευτέρα. Είναι ένας τρελός κόσμος. Γεια σας.